κριτήριά μου. Πότε κι αν είχε πάει. Δεν θα είχε γυρίσει μέσα σε 14 χρόνια. Ναι. Μακάρι να πεθάνει. Με έχει κόψει κρύο στην δρόμη. Η σκέψη και μόνο να χάσω τη Σοφία με τρομάζει. Θα ακούσω. Σαν φιμενιδές. Αγωνία για την πρώτη σιγά μου. Οι φίλες φέρνουν τον άντρα της Γιέσνας να ψάχνει ακόμα, ακόμα για τσιγάρα! Επιμένιδες, Σοφία! Γλυκιά Σοφία! Ώρα να ξυπνήσεις αγαπητέ μου! Ώρα να σου κάνω πρόταση! Κοιμάσου, ίσως την ξυπνήσει ένα πετράδακι. Γυρθά για την πράγμα, σιγά μου. Άργησε. Εγώ εδώ και 26 χρόνια πατρέφτηκα. Εγώ είμαι, κυρία Σουμπίρσκη, ήθελα να κάνω πρώτα σιγά μου στη... Σοφία. Πήρε φωτιά η κουζίνα. γιατί η Σοφία είναι όμορφη, έχει ζήτησε άλλες κοπέλες του χωριού. Σε και μένα είναι! Ναι, αλλά ένας άνθρωπος της δικής σας θέσεως θα έπρεπε να εκτιμάει περισσότερο τον εαυτό του. Καληνύχτα σας, κυρία. Όχι, καληνύχτα. Μία νύχτα. Τι εννοείτε? Δεν ξέρεις ότι στο τέλος της πρώτης μέρας
Δεν καταφέρεις. Να την κάνεις έξυπνη, θα πρέπει να φύγεις. Γιατί αν δεν φύγεις, μία ημέρα και ένα δυνατό, θα πέσεις εσύ θύμα της κατάρας. Να λέω αυτό το μονόλογο, συντρέχεται στο χωριό. Αηδίες, όσο και να με πείτε κύριε, εγώ δεν φεύγω από εδώ. Και να σας πω και κάτι άλλο, είμαι ερωτευμένος της Σοφίας του Βρίσκη. Ερωτευμένος. Δεν υπάρχει έρωτας. Είμαι από τους όλους της κατάρας. Δηλαδή η Σοφία δεν θα με αγαπήσει ποτέ. Αυτή η θηρία, μια ημέρα το μάτς. Μόνο μία. 24 σήμερες ώρες. 24 ώρες. Τι. Η μέρα έχει 24 ώρες. Εννοείς το φλεβάρι. Αλλά τώρα. Δεν έχουμε φλεβάρι. Άρα 25. Καληνύχτα, δάσκαλε. Δεν θα αγαπήσει ποτέ. Κόμιζα. Σοφία! Σοφία!